Επιτάπητο στέθηκαν τα προβλήματα των βενζινοπολών Ροδόπης στη συνάντηση που είχαν με τον βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ, στο πλαίσιο των επαφών που έχουν με τοπικούς φορείς, ζητώντας τη στήριξή τους. Όσα συζήτησαν αλλά και για όσα δεσμεύτηκε ο κύριος Ιλχάν, μας ενημέρωσε ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών Ροδόπης, Χρήστος Ταπατζάς. Είχατε μια συνάντηση με τον βουλευτή Ροδόπης, τον κύριο Ιλχάν. Ποια θέματα του θέσατε και τι δεσμεύτηκε αυτός από την πλευρά του? Στο πλαίσιο ενημέρωσης, όπως έχω ξαναπεί, έγιναν συναντήσεις με όλους τους τοπικούς φορείς εδώ της πόλης μας. Τελευταίος ήταν και ο κύριος Ιλχάν. Θέσαμε το πρόβλημά μας που είναι η βιωσιμότητα πλέον των μπρατηρίων. Όπως σας έχω πει, είναι πλέον πολυέξοδη η δουλειά μας σε ό,τι αφορά την νομοθεσία που μας επιβάλλουν πλέον στα πρατήρια. Έχουμε από την άλλη τον αθέμητο ανταγωνισμό, τον οποίο δεχόμαστε από τη γειτονική Βουλγαρία. Αν και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπουμε ότι έχει πολύ χαμηλότερη ειδική φορολογία στα καύσιμα, οπότε καταλαβαίνετε πως έχουμε και μεγάλη διαφορά. Δεν μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε, δεν είναι στο χέρι μας. Και αυτό που θέσαμε στον κύριο Ιλχάν ήταν αν θα μπορέσουμε να γίνει μια διαφοροποίηση στη φορολογία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κατεβάσουμε και εμείς την τιμή μας, να έχουμε μια τιμή προσιτή προς τον κόσμο. Υπάρχει μια οδηγία, την οποία δώσαμε στον κύριο Ιλχάν, η οποία επιτρέπει σε κράτος μέλος να έχει διαφορετική φορολογική, να το πω, κλίμακα, σε περιοχές όπου υπάρχει πρόβλημα με γειτονικές χώρες. Αν τι δεσμεύτηκε, θα σας βοηθήσει πάνω σε αυτά τα θέματα? Μας είπε ότι θα το κατεβάσει στη Βουλή και ότι θα δούμε κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό. Αυξήθηκε η κίνηση στην αγορά πετρελαίου λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας και της επιδότησης πετρελαίου, σύμφωνα με τον κύριο Ταπατζά. Παράλληλα, η κίνηση έχει αυξηθεί λόγω δεδομένου το ότι έχει πέσει και η θερμοκρασία? Ναι, τις τελευταίες ημέρες έχει ανέβει η κίνηση, ο κόσμος αγοράζει πετρέλαιο. Και λόγω του ότι έχουμε πλέον και την επιδότηση, ξέρουμε τα ποσά πλέον των επιδοτήσεων που θα πάρει ο κόσμος. Υπάρχει ενδιαφέρον.